Τι τελευταίε μέρε, ένα τεράστιο σκάνδαλο συγκλονίζει τη χώρα. 500 εκατομμύρια περίπου ευρώ, περίπου, ναι. περίπου κάτι λιγότερο, κάτι παραπάνω, δεν έχει σημασία, ε, δόθηκαν από το ταχυδρομικό Ταμείο Αυτοίριο χωρί τι απαραίτητε εγγυήσει, όταν πρόεδρό του ήταν ο Άγγελο Κελυππίδη μεταξύ 2006 και 2009. Ήδη κατηγορούμενοι για αυτή την υπόθεση είναι 30 άτομα. Ναι. Στο σκάνδαλο εμπλέκονται και πολιτικοί παράγοντε, εκτό από επιχειρηματίε. Και των δύο μοιρομηνικών κομμάτων, και του ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Θα ήθελα λοιπόν μια πρώτη περιγραφή του σκανδάλου όπω ένα και του μεγέθου του. Να πω το εξή, ότι πρώτα απ' όλα ήταν μια κατάσταση λίγο πολύ γνωστή. Αυτό έχει σημασία. Ακόμα Ευαίς, και. πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο, πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο. Mm. Δηλαδή τρόπον την να βοηθούσε η αγορά. Και μάλιστα είχε γίνει και μια ερώτηση στη Βουλή σχετική κάποτε. Επομένως δεν ήταν κάτι το οποίο ήρθε ως κεραυνό εν νεθρία. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δούμε ότι το ταχυδρομικό ταμιευτήριο με βάση τους συνολικούς δείκτες και σε σύγκριση με τις συστημικές λεγόμενες τράπεζες, δηλαδή τις μεγάλες τράπεζες, ήταν από τις πιο υγιείς τράπεζες και έδωσε 400 με 500 εκατομμύρια δάνεια χαριστικά σε ημετέρους και η εποπτεύουσα αρχή, δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδας ο κύριος Προβόπουλος, ο κ. Προβόπουλος, ήταν, και τότε. ήταν και τότε και δεν έθεσε ποτέ κάποιο θέμα. Επομένως ε, είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο, πρέπει να διερευνηθεί, πολύ καλά κάνει η δικαιοσύνη να πάει η έρευνα σε βάθος ε, πριν προκύψουν στοιχεία και πριν ολοκληρωθεί η, Δικαστική διαδικασία, υπάρχει σαφώ το τεκμήριο τη αθ, αθωότητα, αλλά συγχρόνω όλε οι ενδείξει δείχνουν ότι είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Ε, Εκτό από την ευθύνη του κυρίου Πρωβόπουλου, την οποία ήδη, ήδη ανέφερε, ναι. προσπάθησε να γίνει η εξυγίαση του ταχυδρομικού ταμιευτερίου δίνοντα κάτι δισεκατομμύρια το κράτο για να σπάσει το ταχυδρομικό ταμιευτερίο σε καλή και μεγάλη τράπεζα. Βεβαίωση. Αυτό πόσο σκανδαλώδε ήταν ή πόσο έγιναν διαδικασίε με, με τον πρέποντα τρόπο το ταχυδρομικό ταχυμιευτήριο σύμφωνα με όλα τα στοιχεία θα μπορούσε να έχει εξυγιανθεί αυτό τελώς. Δηλαδή να με, με λιγότερο τίμημα για το δημόσιο, διότι τώρα πρέπει να πούμε ότι κόστισε ο χωρισμός του σε καλή και κακή τράπεζα. Καλή και κακή τράπεζα σημαίνει η κακή τράπεζα πήρε τα κακά δάνεια. Βεβαίω, τα, τα κόκκινα, μη εξυπηρετούμενα. Μπρο, τα κόκκινα. Και η καλή πήρε τα όλα τα καλά. Βεβαίω. Και δημιουργήθηκε ένα χρηματοδοτικό κενό, αυτό που λέμε funding gap. Όλα αυτά μαζί κόστισαν 4,5-4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το οποία το ελληνικό δημόσιο. Βεβαίω. Με λιγότερο και δόθηκε ως δώρο αυτή η καθαρή, η καλή τράπεζα στη Eurobank, για να βοηθήσει και την κεφαλαία της επάρκεια της Eurobank. της Eurobank. Ενώ θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτοτελώς ως μια τράπεζα που θα μετασχηματιζόταν σε τράπεζα ειδικού σκοπού, μια τράπεζα αναπτυξιακή ας πούμε, η οποία θα προσανατολιζόταν στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και πρωτοβουλειών ε, ανέργων ή συνεταιρισμών ανέργων ή πρωτοβουλειών τύπου ΒΟΜΕ, εφόσον θα είχε υπάρξει και το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που θα στήριζε μέσω τη κοινωνική οικονομία την ε, χυμαζόμενη ελληνική κοινωνία και οικονομία, θα μπορούσε δηλαδή να είναι ένα εργαλείο και για την ανάπτυξη και για την απορρόφηση μέρους της ανεργίας Αν Αντί αυτού, για αυτό, δόθηκε λοιπόν στην Ευρωζώνη. Και από ό,τι ξέρω, πάλι ζητάει ανακεφαλαιοποίηση. Η Eurobank δεν κατάφερε να συγκεντρώσει εκείνο το, το ύψος, αυτό. Βεβαίως, εκείνο το ύψος κεφαλαίων ώστε να μείνει mm. η, το management στην, στους παλιούς μετόχους. Επομένως ανακεφαλαιοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο επέλεξε και το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο mm. και αυτή τη στιγμή η Eurobank είναι η τράπεζα στην οποία το δημόσιο, δηλαδή το Ταμείο... Χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Λόγω ακριβώς αυτού, 93,55%. Η επόμενη τράπεζα είναι 84,4% που είναι η εθνική τράπεζα. Δηλαδή παρά το δωράκι που πήρε το ΙΓΕΣ στα βεβαίως, βεβαίως. δεν μπορούσε πάλι να φροντίσει. Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό η Eurobank, μπορούμε να το συζητήσουμε και μετά, mm. αντίθετα από τις άλλες τράπεζες που τους έχει δοθεί περιθώριο 4,5 ετών, εννέα εξαμήνων για να επαναγοράσουν οι μετοχή οι παλιοί μέτοχοι, τα, μετοχέ τις μετοχές που, καλύπτει, που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στη Eurobank έχουν δοθεί μόνο δύο χρόνια. Ας. Επειδή δεν μπόρεσε να πετύχει αυτό το στόχο. Η δικαστική έρευνα φυσικά δεν αφορά μόνο το παρελθόν, επεκτείνεται και στο παρόν. Το αναφέρω αυτό γιατί διαβάζω ότι η Αναστασία Σακελαρίου, Παραμένει επικεφαλή του Ταμείου Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και μάλιστα με τι ευλογίε του Στουρνάρα, του Υπουργού Οικονομικών, την ίδια στιγμή που ο Ισαγγελέας την εγκαλεί για τραπεζική απιστία κατά εξακολούθηση. Δηλαδή είναι να αυτή τη στιγμή κατηγορούμενη η κυρία Αναστασία Σακελαρίου. Ναι. Το ερώτημα είναι, με, είναι δυνατόν κάποιο να είναι επικεφαλή ενό τόσο κρίσιμο για το τραπεζικό σύστημα όπω είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και ταυτόχρονα ο εισαγγελέα να τι να την αγκαλεί. Πώ γίνεται αυτό. Είναι πραγματικά σκανδαλώδε. Είναι σκανδαλώδη η παρέμβαση του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίο την κάλυψε την πολιτικά πλήρω και είπε ότι για μένα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και θα συνεχίσει. Σε πολλαπλέ δηλώσει. Σε πολλαπλέ <συσχελίες> δηλώσει και έχουν διαρρεύσει και πληροφορίε ότι υπήρξε μυστικό δείπνο ε, μεταξύ πρωθυπουργού Υπουργού Οικονομικών Σαμαρά Στουρνάρα, δηλαδή και με την κυρία Σακελαρίου, που οργάνωσαν ε, 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 ολόκληρο το σενάριο της πολιτικής κάλυψης. Αυτό το πράγμα είναι ακατανόητο, ακόμα και για λόγους ευθυξίας, διότι είπαμε υπάρχει το τεκμήριο της αυθότητας, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να δεν από... από... Όχι ακριβώς, εγκαλύωση ακριβώς, εγκαλύωση. ακριβώς, ακριβώς, Επομένως, είναι μια κατάσταση που δείχνει ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να ξεκαθαριστεί το αμαρτωλό παρόν και όχι μόνο παρελθόν της τραπεζοκρατίας γενικά, ότι η κατάσταση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου προφανώς δεν είναι μοναδική και ότι εν πάση περιπτώσει γίνονται προσπάθειες και τι ξεκίνησε από τη μεριά του δικαστικού μηχανισμού αυτή η έρευνα πρώτον να πέσουν οι ευθύνες μόνο στο παρελθόν στους δύο τελευταίους πρωθυπουργούς και να μείνει το σημερινό σύστημα αλόβητο πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο και για την, την κοινή συνείδηση του πολίτη αλλά και για, την, για τα στοιχεία που φαίνεται ότι θα προκύψουν και θα πάρουν μάλιστα και μια μορφή ίσως χιονοστιβάδας. Mm. Εν πάση περιπτώσει εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ ε, δηλώσαμε ότι η κυρία Σακεναρίδου έπρεπε να παρετηθεί και θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να διαλευκανθεί η υπόθεση μέχρι το τέλος. Μετά από όλα αυτά ένα εύλογο ερώτημα που βγαίνει σε πάρα πολλούς δημοσιογράφες αλλά και σε απλό κόσμο είναι αν αυτά τα περίφημα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, τα χαριστικά δάνεια, όπω θέλει να πούμε, αφορούσαν μόνο το ταχυδρομικό, τα μυευτήρια και όχι τι άλλε μεγάλε συστημικέ τράπεζε. Διότι όλο ο κόσμο ξέρει για δάνεια που, έχει πάρει, που έχουν πάρει οι καναλάρχε ενώ οι επιχειρήσει του είναι ζημιογόνε και δάνεια που έχουν πάρει τα κόμματα. Σήμερα, μάλιστα, διάβαζα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ ω δάνεια και δεν μπορούσε να το ελεκτρικό ρήμα να τα βάλουμε τα πράγματα από την αρχή. Ε, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στις τράπεζες που προέρχεται από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, τα οποία καλπάζουν ως ποσοστό των συνολικών δανείων και έχει να κάνει αυτή η κατάσταση με την κρίση και τον τρόπο που έγινε η διαχείριση της κρίσης με τις πολιτικές λιτότητες. Αυτός είναι ο γενικός καμβάς. Mm. Αυτό που προέκυψε όμω από το τεχνικό επιμελητήριο και που το ξέραμε και που σας είπα ήδη ότι βοούσε η αγορά είναι ότι δινόντουσαν και δάνεια σε ημετέρους κυρίως σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα διαπλεκόμενα με το κράτος, ενώ οι όμιλοι αυτοί δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να πάρουν δάνεια και μάλιστα αυτού του ύψους. Δεν είναι ίδια η περίπτωση αυτή με τα κόκκινα δάνεια ενός νοικοκυριού που πήρε στεγαστικό δάνειο μιας μικρής επιχείρησης ή μιας υγιούς επιχείρησης που λόγω της ασκούμενης πολιτικής ύφεσης και λιτότητας αυτή τη στιγμή έχει χάσει το τζίρο τη έχει χάσει τη ζήτηση προ τα προϊόντα τη και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το δάνειο. Είναι άλλη περίπτωση αυτή και γι' αυτό διώκεται ποινικά. Και ερχόμαστε λοιπόν στην καρδιά τη ερώτησή σα. Πράγματι, δημιουργεί απορία με τα σημερινά γνωστά στοιχεία, οικονομικά στοιχεία μεγάλων, των μεγάλων ε, δημοσιογραφικών οργανισμών και ομίλων, πώ συνεχίζουν να δανειοδοτούνται πώς ανανεώνονται ομολογιακά δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων και πώς δόθηκαν αυτά τα δάνεια και με υποποίους όρους. Εννοείς δηλαδή ότι δόθηκαν σε επιχειρήσεις που ήταν είναι διζημι... διζημι... ή ήταν διζημιογόνες ή εν πάση περιπτώσει με τον έλεγχο που υπήρχε και με τους κανονισμούς που υπήρχε. Θυμάστε τον περίφημο τη ρεσία που κάθε μικροεπιχειρηματίας Πολίτη, νοικοκυριό έμπαινε εκεί αν μπορεί να πάρει το δάνειο ή όχι, και συγχρόνω εξεταζόντουσαν διάφοροι παράγοντε, το εισόδημα, η σταθερότητα τη δουλειά κτλ. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε να κάνουμε με δημόσιου υπαλλήλου που δανειοδοτήθηκαν σχετικά εύκολα με το κριτήριο ότι έχουν σταθερή δουλειά και ξαφνικά βρέθηκαν σε διαθεσιμότητα κτλ. Βρισκόμαστε μπροστά σε ομίλου οι οποίοι ενώ δεν έχουν θετικά στοιχεία, ενώ ένα έλεγχο στου ισολογισμού του στο παρελθόν. Τους ...και τα λοιπά θα έπρεπε να κάνει τις τράπεζες ε, επιφυλακτικές και ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο στα συγκροτήματα του τύπου να δαμνιοδοτούνται αφιδώς. Επομένως βλέπουμε μια πολιτική ε, διαπλοκή πίσω από αυτό το πράγμα, αυτό που έχουμε περιγράψει ως ένα τρίγωνο της αμαρτίας, το πολιτικό σύστημα... Ε, ευνοεί την δανειοδότηση από τις τράπεζες στηρίζοντας συγχρόνως τις τράπεζες και αυτά τα μέσα ενημέρωσης στηρίζουν το παλιό το διεφθαρμένο ε, πολιτικό σύστημα και αυτές τις πολιτικές που ευνοούν τις τράπεζες. Επομένως, οι δύο, τα δύο σημεία από τα οποία πρέπει να αρχίσει μια ουσιαστική έρευνα πολιτική αλλά συγχρόνως και δικαστική. Είναι αυτά που είπατε. Πρώτον, τα συγκροτήματα του τύπου, υπό ποιου όρου ε, χρηματοδοτήθηκαν και συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται αφιδώς. Και δεύτερον, τα πολιτικά κόμματα τα οποία έχουν πάρει εκατοντάδε εκατομμύρια, και εννοώ τα πρώην μεγάλα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έχουν πάρει εκατοντάδε εκατομμύρια, που δεν μπορούν να αποπληρώσουν και επομένω τίθεται ένα μεγάλο θέμα κατά πόσον θα φορτωθεί. Ο Έλληνα φορολογούμενο αυτά τα ποσά και τι πρέπει να γίνει ώστε να αποδοθεί επιτέλου δικαιοσύνη και να γίνει κάθαρση. Α έρθουμε τώρα στο μέγα θέμα τη ανακεφαλαιοποίηση παύλα διάσωση των τραπεζών. Mm -hmm. Από το που έχει ξεσπάσει η οικονομική κρίση, χοντρικά από το 2009, πόσα λεφτά έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο στι τράπεζε για να διασωθούν οι τράπεζε, την ίδια στιγμή που ο ελληνικό λαό βιώνει μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Mm -hmm. Να απαντήσω ευθέω στην ερώτησή σας. Έχει δώσει γύρω στα 205 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόσα? 205 σε εγγυήσει. Α εγγυήσει, όχι, όχι. Σε εγγυήσει και δάνεια. Σε εγγυήσει και δάνεια. Θυμάστε ότι ξεκίνησε με το νόμο 3723 του 2008 από τον Αλογοσκούφη. Εκείνα mm. τα περίφημα 28 δισεκατομμύρια. δισεκατομμύρια. Η... Και το έκτο έχει δοθεί 200 δια... εγγυήσεις, εγγυήσεις μαζί με τα 50 δισεκατομμύρια που είναι το δάνειο που επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός επομένως ο Έλληνας και η Ελληνίδα φορολογούμενοι ε, έχει φτάσει τα... ακριβώς για να σας πω το ποσό είναι ε, 204,8 δισεκατομμύρια Ένα ΑΕΠ ελληνικό δηλαδή Είναι πάνω από 90% του ΑΕΠ που ήταν τότε, διότι με τα σημερινά δεδομένα είναι πάνω από τα... Απάνω το ΑΕΠ. Ναι, αλλά αν, αν πάρουμε το μέσο όρο είναι πάνω από 90% του ΑΕΠ, διότι το 2008 ήταν 238 δισεκατομμύρια. Το ΑΕΠ έπεσε, έχει φτάσει στα 183 ή 180, αλλά εν πάση περιπτώσει το, ο μέσος όρος της περίοδου δείχνει ότι εγγυήσει μαζί με τα δάνεια φτάσανε τα 205 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ μέσα είναι τα 50 δισεκατομμύρια που αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση, τα οποία έχουν τη μορφή επιβάρυνσης δανείου, επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού. Από αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί τα 40 τα 10 είναι κατά κάποιο τρόπο καβάτζα, διότι αυξάνει το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων των κόκκινων δανείων και έχουμε μια νέα έρευνα της Black Rock αν χρειάζονται επιπλέον κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έχουμε πληροφορίε γι' αυτό. Δεν έχουμε καθόλου πληροφορίε. Πού θα καταλήξει. Πού θα καταλήξει, αλλά ενδεχομένω ένα μέρο από αυτά τα δέκα να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Και μέσα σε αυτό έχουμε και τα 4,5 με 5 δισεκατομμύρια που είναι η τα ομόλογα που με, με εγγύηση του δημοσίου, έτσι, με ο, 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 ομολόγων του δημοσίου που έχει αγοράσει το δημόσιο προνομιούχες μετοχές των τραπεζών. Δηλαδή μετοχές οι, οι οποίες δεν ασκούν έλεγχο και επομένως δεν ε, ε, διεκδικεί το δημόσιο και μερίδιο στην... Ε, ε, διοίκηση των τραπεζών που βέβαια δεν τη θέλει διότι όπως είδαμε ενώ σήμερα οι τράπεζες μετά την ανακεφαλοποίηση είναι σε ποσοστό 80 81 με 94% υπό τον έλεγχο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής σταθερότητα, Σταθερότητας άρα υπό την έλεγχο του κράτους δεν χρησιμοποιεί αυτήν την ευχέρεια που έχει το κράτος για διαφορετικές πολιτικές αλλά αφήνει τις τράπεζες στο στους παλιούς μετόχους, στη διοίκηση από τους παλιούς μετόχους και τους δίνει και τη δυνατότητα ένα μηχανισμό να επανακτήσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι εννέα εξάμηνα τις μετοχές των τραπεζών το πλειοψηφικό πακέτο ή ένα ισχυρό πακέτο. Διαβάζω στην ανακοίνωση του τμήματος οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει επαναδηρικοποίηση των τραπεζών. Ναι, ναι. Και μάλιστα με τίμημα λέτε στην ανακοίνωση του Μήματος Οικονομικών Τη Οικονομική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, μικρότερο από όσα έχει κοστίσει στο δημόσιο. Ναι. Θα ήθελα να μου εξηγήσει. Ναι, τι, τι να βάλουμε είναι. τον όλο καμβά. Έτσι. Καταρχήν, ε, υπάρχει ένα πρόβλημα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Έτσι, που έγινε η ανακεφαλαιοποίηση και οι συγχωνεύσει και εξαγορέ άλλων τραπεζών από τι τέσσερι μεγάλε, φτάσαμε σε ένα σημείο που ουσιαστικά δεν υπάρχει, εκτός από ελάχιστες πολύ μικρές εξαιρέσεις, ένας τραπεζικός τομέας έξω από τις συστημικές τράπεζες. Γιατί το λέω αυτό. Διότι αν πάμε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, στη Γερμανία, στη Γαλλία, υπάρχει εκτός από τον συστημικό τομέα και ένας αρκετά εκτεταμένος τομέας από τράπεζες που δεν ανήκουν στις τιμικές. Δηλαδή, μικρότερες τράπεζες που μπορούν να διαφοροποιήσουν την, την πολιτική τους, δεν έχουν τις, τις, τους ίδιους διάβλους και όρους χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδας, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι υποπτευόμενες τράπεζες και μπορούν να κάνουν διαφοροποιημένες πολιτικές. Εδώ στην Ελλάδα, επειδή είναι τόσο έντονη η προσήλωση της κυβέρνησης στις ακραίες μνημονιακές πολιτικές είχαμε την εξέλιξη περίπου να μονοπολίσει το τραπεζικό σύστημα ο συστημικό τομέα με τέσσερι μόνο τράπεζε, δηλαδή με μια υπερβολική συγκέντρωση. Τι είναι τέσσερες. Είναι η Εθνική, είναι η Πυρεό, είναι η Αλφαμπανκ και η Eurobank. Αυτέ οι τέσσερι μονοπολούν την ελληνική αγορά. Ουσιαστικά μονοπολούν την ελληνική αγορά, γίνονται τέσσερι συστημικέ τράπεζε. Αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο πρέπει να αλλάξει, αλλά είναι έτσι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Οι τράπεζε αυτέ, όπω είπαμε, είναι υπό τον έλεγχο του Ταμείου Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, πρακτικά του Δημοσίου, σε ποσοστό από ε, 81% που είναι η υπηρέω, μέχρι 93,5% που είναι η Eurobank. Μέσω των προγραμμάτων διάσωση, επαναλαμβάνω. Ακριβώ. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει κάνει την τελευταία ανακεφαλοποίηση όπως είπαμε με το δάνειο αυτό που πήρε ε, τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει χρησιμοποιήσει τα 40 και ξεκίνησε έβαλε μπροστά μια διαδικασία για να μπορέσουν οι ιδιώτες να... Ε, ξανά αποκτήσουν αυτή την τράπεζα, δηλαδή όλες αυτές τις τράπεζες και τις τέσσερις, να ιδιωτικοποιηθούν αυτές οι τράπεζες, με αγορά μετοχών. Ε, χρησιμοποίησε στις τρεις από τις τέσσερις τράπεζες, οι τρεις που πετύχανε το όριο του, του 10% από τους ιδιώτες, χρησιμοποίησε την, την μέθοδο των warrants, δηλαδή των ε, ε, δικαιωμάτων προαγοράς. Mm -hmm. Δηλαδή, σε ταχτά χρονικά διαστήματα... Ε, μέσα σε, ένα, σε μια περίοδο 4,5 ετών για αυτές τις τράπεζες δόθηκαν στους παλιούς μετόχους αυτά τα δικαιώματα προαγοράς τα οποία μπορούν να τα ασκήσουν, αυτά έχουν συγκεκρι... είναι διαπραγματεύσιμα αλλά έχουν και συγκεκριμένη τιμή δηλαδή μπορείς να αγοράσεις με ένα warrant έναν αριθμό μετοχών της μίας ή της άλλης τράπεζας ανάλογα τι warrant κρατάς σε συγκεκριμένη τιμή με σκοπό, συγγνώμη, να ξαναπάρει το δημόσιο πίσω τα χρήματα που να, έχει Ακριβώς. Ακριβώ. Και αυτή ήταν η εγγύηση και η υπόσχεση που έδωσε και ο Υπουργό και ολόκληρη η κυβέρνηση. Ότι η τιμή των warrants έχει ε, καθοριστεί σε ένα τέτοιο επίπεδο ώστε όταν θα ασκηθεί το δικαίωμα κάποια στιγμή μαζί με τους τόκους μπαίνουν εκεί τόκοι μέσα θα επανέλθουν στο δημόσιο τα 40 αυτά Δισεκατομμύρια εφόσον μόσο το, μόνο τόσα έχει δώσει. Α υποθέσουμε ότι έχει δώσει μόνο αυτά τα 40, θα, ξανα, ε, θα επανέλθουν στο δημόσιο και οι μετοχές θα έχουν επανέλθει στου ιδιώτες. Στην Eurobank, η οποία δεν πέτυχε το 10% και η οποία έχει περίοδο για να ολοκληρώσει την ιδιωτικοποίησή τη δύο έτη, ενώ οι άλλε έχουν τέσσερα και μισό, δεν δόθηκαν warrants. Mm -hmm. Επομένως θα μπορούσε να ανακεφαλαιοποιηθεί μέσα από την αγορά μετοχών από οποιονδήποτε, από εσένα, από εμένα, τώρα το λέω έτσι mm -hmm. αστειευόμενος από κάποια φαντ ή επενδυτές εν πάση περιπτώσει οι οποίοι θα αγόραζαν μετοχές στο χρηματιστήριο χωρίς να κατέχουν warrants, έτσι, αυτά τα δικαιώματα αγοράς μετοχών. Προέκυψε λοιπόν μια κατάσταση Τώρα αυτή την περίοδο, τώρα που μιλάμε, mm -hmm. ότι λόγω των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι υπάρχει μια έντονη κρίση μέσω της υποτίμησης των νομισμάτων στις λεγόμενες χώρες του κατοφλίου, τις χώρες τους τα BRICS, Βραζιλία. Ινδία και τα λοιπά και ότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα και φεύγουν funds και άλλα κεφάλαια από αυτές και έρχονται στον αναπτυγμένο κόσμο και στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη και τα λοιπά. Ε, κυκλοφόρησαν φήμες ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την επαναειδιωτικοποίηση της ε, ε, Eurobank καταρχήν για να δοθεί αυτό το ποσό το οποίο λείπει ώστε να καλυφθεί το όριο του το 2% και του το 10% και να μπορέσει να μπει στην κατηγορία που είναι και οι άλλες 4 τράπεζες. Mm -hmm. Α, οι άλλες τρεις τράπεζες. Αμέσως μετά όμως υπόθηκε ότι με αυτή τη διαδικασία ότι πρόκειται να ψηφιστεί ένας νόμος, ακούστηκε και κάποια στιγμή ότι δεν θα είναι νόμος αλλά πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ότι θα μπορέσουν εδώ και τώρα Όλες οι τράπεζες να περάσουν στα χέρια ιδιωτών με τις σημερινές τιμές των μετοχών. Οι σημερινές τιμές των μετοχών είναι πάρα πολύ χαμηλές. Δηλαδή σε όλες σχεδόν τις τράπεζες, τις τρεις μιλάω, δεν ε, είναι συμφέρουσα σήμερα η χρήση των warrants γιατί η τιμή της μετοχής είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με αυτή που αγοράζεις με το warrant που, που κατέχεις. Να πω επιπλέον ότι τα warrants στην Ελλάδα και είναι παγκόσμια πρωτοτυπία δόθηκαν δωρεάν στους παλιούς μετόχους. Δόθηκαν χωρίς καμία τιμή, δηλαδή ήταν ένα δωράκι, επιπλέον δωράκι. Η αν... Η δυνατότητα δηλαδή να Ναι ναι, 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 Αλλά αν τώρα γίνει χωρί την άσκηση των warrants με αγορά μετοχών στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα, σύμφωνα με του υπολογισμού που έχουμε κάνει, και οι τέσσερις τράπεζες θα περάσουν σε χέρια ιδιωτών παίρνοντας δηλαδή τις μετοχές από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που στην ουσία σημαίνει δημόσιο έναντι ενός τιμήματος 15 έως 18 δισεκατομμυρίων. Εδώ θα πρέπει να δώσουν 40 με 50. Βεβαίω 40 με 50 και εξαρτάται από το χρόνο επειδή υπάρχει η πρόνοια και του τόκου δεν θα είναι 40 αν η, ε, η ε, επαναιδιωτικοποίηση γινόταν, ας πούμε, με τα τέσσερα χρόνια. Θα ήταν 40 και οι τόκη των 4 ετών. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ε, επαναιδιωτικοποίηση με ένα τίμημα μικρότερο από το μισό. Αυτό δεν έχει προηγούμενο. Η Αμερικάνικη κυβέρνηση εξαγόρασε το Citigroup όταν ε, ξέσπασε η κρίση το 2008. Πήρε πάνω από 80% των μετοχών του Group. Όμως και εκεί, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, υπήρχε η προϋπόθεση ότι αυτό θα ξαναπεράσει σε ιδιώτες, θα ξαναγοράζουν τις μετοχές, όταν το δημόσιο ανακτήσει τουλάχιστον το ποσό το οποίο έχει καταβάλει για την εξαγορά. Δεν είναι ε, και το δημόσιο δεν... ένας μηχανισμός να κάνει δώρα δισεκατομμύρια ευρώ ή δολάρια σε ημετέρους Ιδιαίτερα όταν μια χώρα βρίσκεται σε κοινωνική Ιδια... Ακριβώ. Και λοιπόν βλέπουμε ξανά αυτό το ζήτημα το οποίο μας λέει ότι εδώ υπάρχει πολιτική βούληση. Να διαιωνίζεται μια τραπεζοκρατία και ένα σύστημα ημετέρων συνεργαζόμενων ομήλων που δανειοδοτούνται σχεδόν χωρίς κριτήρια και κάποιων τραπεζιτών που συνεχώς παίρνουν δώρα εις βάρος των χρημάτων των φορολογουμένων. Αυτό είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο και ερώτησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή τον Υπουργό ε, Εθνικής Οικονομίας πρώτα απ' όλα, τον κύριο Στουρνάρα, ότι ποιος θα είναι υπόλογος για αυτό το σκάνδαλο, ποιος θα έχει την ποινική ευθύνη αν το δημόσιο ε, ζημιωθεί 20 δισεκατομμύρια μέσα από αυτή την διαδικασία ιδιωτικοποίηση κοψοχρονιά ενώ έχει δώσει το δημόσιο Τι 40 ε, είπε ότι οι απαντήσανε, αποφύγαν να απαντήσουν είπαν ότι αυτά είναι ε, ανόητα πράγματα σαν χλαμάρες δηλαδή από την άλλη μεριά σαφώς το λάβανε υπόψη τους διότι έχουμε δύο ζητήματα πρώτον ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ζητήσανε μέσα στο νόμο να υπάρχει και μία ρύθμιση που να τους απαλλάσει από τυχόν επιθυμικές ευθύνε για, αυτό το, για αυτή τη διαδικασία. Και δεύτερον, η τελευταία πληροφορία που άκουσα σήμερα δεν είναι επιβεβαιωμένη. Τη διάβασα στον οικονομικό τύπο, τον ηλεκτρονικό οικονομικό τύπο, να δούμε αν είναι πραγματικότητα. Είναι ότι με, μέσα από αυτή την πίεση που έχει ασκηθεί από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και από τη δημοσιότητα που έχει πάρει το θέμα και που έχει γίνει προφανές ότι πρόκειται για μια σκανδαλώδη ρύθμιση και έχει γίνει προφανές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αυτό δεν δίνει στην ελληνική οικονομία ε, και έχει αξιοπιστία, το αντίθετο μάλιστα, ότι αναβάλουν όλη αυτή τη διαδικασία και μιλάνε ότι θα γίνει το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, εν πάση περιπτώσει πολύ κοντά στις επερχόμενες εκλογές. Μετά από όλα αυτά, το εύλογο με ερώτημα είναι ποια είναι η κατάσταση σήμερα του τραπεζικού, του, 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 του τραπεζικού συστήματο, των τραπεζών. Ναι. Δηλαδή, γιατί ο, ο, ο καθένα αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να υπάρξει μια. Πρέπει εμπιστώσει ναι. να λειτουργήσουν και να πηγαίνουν προ την. Οικονομία. Έτσι, συμβαίνει είναι. αυτή τη στιγμή αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό. Οι τράπεζε θα πρέπει να είναι ο χρηματοδότης τη οικονομία, Είναι το, το αιμοδοτικό σύστημα. Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν μπορεί να ασκήσει αυτό το ρόλο. Δεν, η αγορά ασφιχτιά ακόμα. Ασφιχτιά το... ακόμα. Έχουμε κατάσταση χρηματοπιστωτικής ασφιξίας ακόμα. Η αιτία είναι τα κόκκινα δάνεια, τα οποία ε, αυξάνονται με ηλικιώδη ρυθμό. Πρέπει να σας πω ότι το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι κάτω του μέσου όρου της Ευρώπης. Mm -hmm. Είναι υποπολαπλάσιος ο ιδιωτικός δανεισμός της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με αυτόν που είναι στην Ιρλανδία. Είναι χαμηλός. Παρόλα αυτά, το ποσοστό των κόκκινων δανείων είναι από τα υψηλότερα σε αυτό το χαμηλό. Ιδιωτικό δανεισμό, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι από τα πιο ψηλά τη Ευρώπη, αν όχι το πιο ψηλό. Λόγω Γιατί δηλαδή της λόγω τη ακραία πολιτική, λόγω τη πολιτική τη ύφεση που συ, συνειδητά ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση, υπερβάλλοντα ορισμένε φορέ mm. και ω προ τι προ, προτάσει τη Τρόικα, και έτσι έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση όπου οι τράπεζε να μην μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία και να ξεκολουθούν να είναι ζωντανή νεκροί, ζόμπι, όπω λέμε. Σε τι ποσοστό. Είναι τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, των συστημικών τραπεζών. Ο, ε, με τα στοιχεία που έχουμε, πλησιάζουν το 30%. Είναι υπερβολικό αυτό. Είναι υπερβολικά ψηλό ποσοστό. 30%. Δηλαδή, μια υγιή τράπεζα πόσο πρέπει να έχει, για να κάνουμε ένα μέτρο, ένα, ένα μέτρο σύγκριση. Ε, ε, μια υγιή τράπεζα θα είχε 12-15%. Τώρα είναι στο διπλάσιο στο και διπλάσιο. παραπάνω. Ε, τα επίσημα στοιχεία μιλάνε για 28,2-28,5%. Από ό,τι φαίνεται το έχουν ξεπεράσει αυτό και πρέπει να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν το 30%. Α κλείσουμε τη συζήτησή μα με τι προτάσει του ΣΥΡΙΖΑ για το τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή, πώ μπορούν να εξηγιανθούν και υπό ποιο καθεστώ οι τράπεζε, ώστε να μπορέσουν να παίξουν το ρόλο του για μια μελλοντική οικονομική ανάπτυξη τη χώρα. Οι προτάσει μα είναι λεπτομερεί. Είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας, έχουν συζητηθεί δημόσια αρκετές φορές βασίζονται σε τρει βασικού πυλώνε. Πρώτον, ο δημόσιο έλεγχο του τραπεζικού συστήματο. Ο δημόσιο έλεγχο όχι επειδή είμαστε λάτρε τη νομική μορφή δημόσιο έτσι κι αλλιώ, αλλά επειδή είναι προπόθεση για να ασκηθούν διαφορετικέ πολιτικέ. Δεύτερον, η δημιουργία ενός παράλληλου, ας το πούμε έτσι, χρηματοδοτικού τομέα, ο οποίος να είναι έξω και πέραν από τις συστημικές τράπεζες. Μιλάω για αναπτυξιακή τράπεζα ειδικού σκοπού, για ταμεία κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης πρωτοβουλειών οι οποίες θα αντιμετωπίζουν την ανθρωπιστική κρίση. Και τρίτον, ίσως σημαντικότερο από όλα ή εν πάση περιπτώσει το ίδιο σημαντικό, η συσάχθεια, η νέα συσάχθεια που λέμε, δηλαδή η αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων, των κόκκινων δανείων. Εδώ λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας ιδικός οργανισμός δημόσιου συμφέροντος που να έχει περίπου τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού πρώτης κατοικίας. Να εξετάζει και να κατηγοριοποιεί όλες τις περιπτώσεις μικρών επιχειρήσεων και νοικοκυριών που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους έτσι ώστε να τα να ξεκαθαρίσει πρώτον μία περίπτωση δανείων που είναι σχετικά μικρή, που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν καθόλου, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, και να παγώσει την εξυπηρέτησή τους για ένα διάστημα μέχρι να μπορέσει να γίνει η, ε, ξανά να υπάρξουν πληρωμές και δεύτερον να αναδιαρθρώσει ανάλογα με το πραγματικό εισόδημα αλλά και με τις πραγματικές ανάγκες διαβίωσης κάθε νοικοκυριού που θα εξεταστεί ως ε, ε, ξεχωριστή περίπτωση ή ξεχωριστή κατηγορία να αναδιαρθρώσει τα ε, κόκκινα δάνεια έτσι ώστε να καθαρίσουν μέσω αυτού του, του οργανισμού οι τράπεζες και να μπορέσει ξανά το τραπεζικό σύστημα να χρηματοδοτήσει την ε, ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση στην... Ε, ε, αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και η λύση αυτού του ειδικού οργανισμού που θα διαχειριστεί τα κόκκινα δάνεια και θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία με αναδιάρθρωση και του ιδιωτικού χρέους είναι η λύση που θα μας πάει μπροστά. Γιάννη Μιλιέ, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr να σε ευχαριστήσω πολύ για τις συνέντευξη που μας παρακολουθήσεις. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε και συζητήσαμε. Θα καλά.